Έχει διεθνοποιηθεί το θέμα. Νομίζω η ελληνική κυβέρνηση ό,τι είχε να κάνει το έχει κάνει αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ολιγόρησε το πρώτο διάστημα. Από εκεί πέρα οι κινήσεις νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό μετράει. Κύριε οικονόμου, ένα τέτοιο λεπτό θέμα χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, ψυχραιμία, νυφαλιότητα και να ξέρετε, όπως έχουμε πει, έχουμε κάνει και κάνουμε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας του εισαγγελέα, έτσι ώστε να περιμένουμε ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στους αξιωματικούς. Εσείς έχετε γνώση της έρευνας, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, γνωρίζουμε εμείς τα βήματα που έχουν γίνει? Ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς εκεί, πραγματογνώμονας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ελέγχει τι γίνεται? Γιατί η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει σε κανέναν. Γίνανε όλα τα απαραίτητα βήματα, κύριε οικονόμου. Περιμένουμε και βλέπετε, οι κινήσεις μας είναι ανάλογα και με τις εξελίξεις. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή. Πότε θα βλέπουμε τις εξελίξεις. Αυτή η έρευνα, μπορείτε να εκτιμήσετε την ενημέρωση, κύριε Μαραβίδη? Οι κινήσεις που γίνονται είναι έτσι ώστε αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως, η τακτική μας και οι δικές μας κινήσεις είναι ανάλογα και με τις εξελίξεις οι οποίες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα της ελληνικής κυβέρνησης? Εμείς τώρα έχουμε στόχο τη Βάρνα. Περιμένουμε τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου η Ελλάδα εκεί θα θέσει το θέμα. Θα υπάρχουν επαφές, θα θέσει ακόμα και βέτο, λένε κάποιοι. Υπάρχει αυτό το όπλο. Τι πρέπει να κάνουμε? Η Βάρνα είναι στις 26 του μηνός. Ναι. Από εκεί και μετά έχουμε ένα αρκετό διάστημα. Ο χρόνος είναι αρκετός, νομίζω. Mm-hmm. Και σας είπα, πάντοτε εξαρτάται ανάλογα με τις εξελίξεις. Να το δώσουμε τη διάσταση που έχει και να είναι σίγουρος και ο ελληνικός λαός ότι η κυβέρνηση κάνει συνεχώς, διαρκής. Και οι κινήσεις της είναι έτσι ώστε να λάβει ένα αίσιο τέλος. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται και από τις κινήσεις και τις αποφάσεις που έχουν από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει συναντήληψη στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Λέγονται και κάποιες υπερβολές, λένε κάποιοι που δεν βοηθάνε. Μας έλεγε και πριν ο Μανώλης ο Κωστίδης, αυτές οι απόψεις, ας πούμε, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, καμιά φορά μπορεί να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Είναι έτσι? Νομίζω ότι το έδωσε με την ίδια δήλωση τον κύριο Σκαμμένος χθες, ο οποίος είπε ότι είναι ένα διμερές θέμα, βεβαίως το οποίο έχει διαστάσεις οι οποίες πρέπει να πάρουν και να ακουστούν και όπως έγινε η ενημέρωση, αν θέλετε. Δεν υπάρχει καμία διάσταση σε αυτό. Λέω, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει καμία διάσταση. Συμφωνείτε, κύριε Μανατίδη? Ακριβώς. Εντάξει, τώρα να σχολιάσω τη δήλωση ενός άλλου υπουργού θεωρώ ότι δεν ταιριάζει και ο ρόλος σε μένα. Θα το λέγατε εσείς σε μια τέτοια χρονική στιγμή? Ο κάθε πολιτικός έχει και το στόχευσή του και την ιδιότητά του και το πώς το κάνει. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, η κυβέρνηση έχει μια ενιαία στάση, η οποία είναι αυτή η οποία εκφράστηκε από τον κύριο Τζανακόπουλο αλλά και από τον κύριο Καμμένο που είπε ότι είναι ένα διμερές θέμα, το οποίο είμαστε σε αναμονή, θέλει λεπτούς χειρισμούς, είμαστε σε αναμονή. Οι αντιδράσεις μας και οι κινήσεις μας εξαρτώνται από την εξέλιξη της υπόθεσης πώς θα πάει. Mm-hmm. Και βέβαια οι πιέσεις είναι όλες και οι διπλωματικές κινήσεις που γίνονται, έτσι ώστε να έχει γρήγορο και αίσιο τέλος. Συνδέεται με την υπόλοιπη προκλητικότητα της Τουρκίας το ζήτημα αυτό και περιπλέκει την υπόθεση? Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία προκαλεί από την Κύπρο και χθες μάλιστα μας είπε ότι θα στείλει και πλοίο για να κάνει έρευνες εκεί, μέχρι όλο το Αιγαίο και τον Εύρο. Αυτά συνδέονται με κάποιο νήμα? Κοιτάξτε, η πολιτική και η θέση, αν θέλετε, στην οποία βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι, θεωρώ, με όλα τα ανοιχτά της μέτωπα και εφόσον δεν έχει σταθερές συμμαχίες, την αναγκάζει και πολλές φορές να δημιουργεί γεγονότα όπως τα βλέπετε. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να είμαστε και είμαστε σταθεροί και στην απόκρουση όλων αυτών όπως εξελίσσονται και βέβαια και στην υλοποίηση των πολιτικών μας. Αυτή τη στιγμή η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας αναβαθμίζει, αν θέλετε, στα μάτια του διεθνούς παράγοντα και των συμμάχων μας, τη θέση της χώρας μας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, σε σχέση με την Κύπρο που φάλλονται, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην λάβει υπόψη στα μηνύματα τα οποία έχουν δοθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους Αμερικανούς και από τους άλλους, και ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα από τα ζητήματα που δεν θα αλλάξει. Δεν και θα υλοποιηθεί. Και θα υλοποιηθεί, βεβαίως. Εσείς πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, φοβάστε, μάλλον ανησυχείτε, μήπως κάποιο περιστατικό εξελιχθεί σε επεισόδιο στο Αιγαίο και περιπλακεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση? Κύριε Γιατί εκφράζονται τέτοιοι φόβοι. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Γκονόμου. Και η ένταση πάντα δεν ξέρεις που μπορεί να βγει στο τέλος της διαδρομής. Η δουλειά μας δεν είναι να φοβόμαστε ή να ανησυχούμε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε σε εγρήγορση και πάντα να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα, τα εθνικά τα συμφέροντα. Mm-hmm. Σε αυτό έχουμε οξυμένη πάντοτε τις αισθήσεις μας, αν θέλετε, τις αντιδράσεις μας και πάντοτε είμαστε σε εγρήγορση. Ζήτημα ανταλλαγής. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί? Έχει τεθεί ως τώρα έστω και υπογείωση από την τουρκική πλευρά? Γιατί τώρα είναι στο στόχαστρο και στο κάδρο οι τρεις που συνελήφθησαν μία μέρα πριν την επίσκεψη του Ερντογάν. Κυρία Αναστασοπούλου, κατηγορηματικά όχι. Γι' αυτό και
μίλησα επάνω σας. Δεν έχει τεθεί ούτε σε κανένα επίπεδο. Δεν έχει τεθεί ούτε και από τη δική μας πλευρά, ούτε και από. Έχει απάντηση όμως η ελληνική πλευρά σε περίπτωση που τεθεί κάτι τέτοιο, κύριε Μανατίδη? Δεν είναι, είναι άλλη τάξη θέματα. Και η Ελλάδα είναι μια. Χρονικά χώρα, εσείς έχετε κάποιο προσδιορισμό, έτσι, κάπου να φαίνεται να τελειώνει αυτή η υπόθεση? Τι βλέπετε, τι εκτιμάτε? Είναι παρακινδυνευμένο για έναν οποιονδήποτε να κάνει αυτή τη στιγμή τις προβλέψεις. Ωστόσο, σας ξαναλέω, γίνονται όλες οι κινήσεις έτσι ώστε γρήγορα και μέσιο τέλος να έχει κατάληξη αυτή η περιπέτεια. Πάμε τώρα στα Σκόπια. Πάμε να δούμε το άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, γιατί αύριο ο Υπουργός, ο κ. Κοτζιάς, μεταβαίνει στα Σκόπια λοιπόν. Έχει σταλεί ήδη η ελληνική πρόταση. Έχουμε πάρει και την πρόταση των Σκοπίων. Πάμε λοιπόν για συνομιλίες. Σε ποια βάση αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, τις απαντήσεις θα τις δούμε, γιατί χθες δοθήκανε. Θα τις δούμε. Τουλάχιστον σε εμάς. Εσείς τις έχετε δει, εμείς δεν τις έχουμε δει. Οι απαντήσεις, εσείς τις ξέρετε. Από όσο ξέρω, δοθήκαν χθες. Ναι. Οπότε εμείς σήμερα θα τις δούμε. Υπάρχει συναντήληψη σε κάποια σημεία, υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν προβληματισμοί? Πού βρισκόμαστε? Κύριε οικονομαστή, δεν έχω δει εγώ τις απαντήσεις προσωπικά. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο μεριές, έτσι ώστε λύνοντας τα ζητήματα και στην κατεύθυνση η οποία έχει τεθεί και νομίζω είναι η πιο εθνικά χρήσιμη κατεύθυνση, δηλαδή σύνθετη ονομασία, ναι, προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό, έργα όμως όπως λέμε, προς το εσωτερικό προφανώς θα χρειαστεί και η αλλαγή του συντάγματος, και συζητούνται και ζητήματα τα οποία είναι του αλυτρωτισμού, τα οποία είτε μπορεί να είναι στα βιβλία ή σε άλλα αυτά, όπως ακόμα και στο Σύνταγμα, αν υπάρχουν υπόνοιες αλυτρωτισμού. Είναι ένα πακέτο. Έχω δηλαδή διάφορες δηλώσεις που δεν μας αρέσουν τελευταία. Κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις, οι δηλώσεις πολλές φορές, άλλες φορές βοηθάνε, άλλες όχι. Ωστόσο, όμως, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Διεθνές Αεροδρόμιο πλέον Σκοπίων. Σωστά. Θέλω να το τονίσω γιατί έχει αλλάξει το όνομα, έχει φύγει και το άγαλμα. Και στον δρόμο που οδηγεί. Έχει αυτό αλλάξει και ο δρόμος εκεί, έχουν γίνει κινήσεις. Και από αυτή την πλευρά. Λέτε όμως, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή είναι ενδεδειγμένη λύση. Αυτή είναι που υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, εννοώ. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει η αντίδραση του ελληνικού λαού. Έχει εκφραστεί και με τα συλλαλητήρια και με δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η πλειοψηφία του λαού είναι κατά αυτής της απόφασης που πάτε να πάρετε. Αυτό δεν σας απασχολεί? Καταρχήν έχουν βγει κάποιες επιλεκτικές. Πέρα από τον συγκυβερνήτη σας, τον κύριο Καμένο, που κάθεται στο διπλανό κάθισμα στο αεροσκάφος που πιλοτάρετε μαζί και λέει όχι σε αυτή την πλευρά. Πάμε από εκεί, σας λέει. Οικονόμου, τι θα κάνετε? Να σας πω, θα σας τα πω με τη σειρά. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την απερίφραστη καταδίκη των κινήσεων και των επιστολών όπως και των απειλητικών μηνυμάτων μέσω της σφαίρας ή μηνυμάτων τα οποία έχουν σταλεί στον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει οι πάντες να καταλάβουν ότι η εξωτερική πολιτική αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα και με ήττα εκφράζει και προσπαθούμε να εκφράσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά συμφέροντα. Και εκφράζουμε τα εθνικά συμφέροντα. Είμαστε στη φάση μιας διαπραγμάτευσης και κανείς δεν πτωείται από τέτοιου είδους απειλές, οι οποίες είναι σφαίρες εναντίον της δημοκρατίας πρώτα απ' όλα. Ωραία. Το δεύτερο, οι απειλητικές επιστολές των Μακεδονικών Ενώσεων και των Κρητικών απέναντι σε εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι απλώς είναι απαράδεκτες, κατά την άποψή μου δημιουργούν μια επικίνδυνη αντίληψη. Η οποία πρέπει να καταδικαστεί και πιστεύω έχει καταδικαστεί από αυτά το σύνολο. Αυτά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εγώ σας ρωτάω για την ουσία τώρα. Εγώ δεν θα μείνω σε κάποιες περιπτώσεις σύνολο που είναι καταδικαστές, ναι, 100% από όλους. Ωστόσο, θέλω να εκφράσω και εγώ. Στην ουσία όμως, να μας πείτε. Στην ουσία. Υπάρχει ο λαός που λέει όχι. Τι κάνουμε εδώ? Ακούστε, είδα τη δημοσκόπηση. Ωστόσο, βλέπετε ότι διαφοροποιούνται και ανάλογα με τα ερωτήματα το τι προβάλλει, τι θα στο τέλος θα καταλήξει. Ναι. Σας ξαναλέω ότι η πεποίθησή μου είναι ότι η κατάληξη. Και εφόσον η κυβέρνηση κατάληξε. Θα έρθει στη Βουλή η πρόταση. Βεβαίως, αυτή στη Βουλή. Και θα περάσει. Θα είναι τέτοια, εθνικά χρήσιμη και θεωρώ ότι θα συγκεντρώσει και την πλειοψηφία και στην κοινή γνώμη. Έστω και αν διαφωνεί ο κ. Καμένος και αν απειλεί με παρέτηση. Δεν σας απασχολεί αυτό? Η κυβέρνηση είναι εθνικά ευαίσθητη πρώτα απ' όλα. Και κανείς από τους άλλους όλους να μην κάνει μονοπόλια ή πατριδοκαπηλίες ή εκμεταλλεύσεις. Η πρόταση η οποία θα έρθει θα είναι εθνικά χρήσιμη και πιστέψτε με, η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχει και την πλειοψηφία στην κοινωνία αλλά και την πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για